Εδώ έχει άστα ο Σοκαρισμένοι με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά τραύματα, επιβάτες του λεωφορείου μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο. Ο πανικός που προκλήθηκε όταν το λεωφορείο τυλίχθηκε ξαφνικά από καπνό και αναθυμιάσεις, λίγο έλειψε να προκαλέσει τραγωδία. Πολλοί από τους 30 επιβάτες ουσιαστικά ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν έγκαιρα το λεωφορείο. Κάποια παιδιά κάνανε μετό, κάποια πανικοβληθήκανε, άλλα κλάματα, αλλά πατηθήκανε καθώς κατεβαίναμε. Το όχημα που κατευθυνόταν από το Ηράκλειο προς τη Μήλατο, γεμάτο ξενοδοχο υπαλλήλους, μετατράπηκε σε θάλαμο αερίων στο ύψος της Πρασάς εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Χάλασε κάτι στη μηχανία πάνω και πέταξε κάτι πετρέλαια άκαυτα, τα οποία δημιούργησαν μια κάπνα και αυτή η κάπνα δημιούργησε λίγο ταράσιο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μέσα σε δευτερόλεπτα η ατμόσφαιρα έγινε απόλυτα αποπνικτική, με τους έντρομους επιβάτες να στριμώχνονται στη μία πόρτα του λεωφορείου από όπου προσπαθούσαν να βγουν. Έγινα, είδα την κάπνα πίσω, άνοιξα τις πόρτες, φώναξα παιδιά κατεβείτε κάτω. Όσο να είναι, το πανικοβάλλησα. Εντελώς ξαφνικά γέμισε φωτιά, όχι φωτιά, καπνό. Γέμισε όλο καπνό. Μέχρι και έξω, δηλαδή, και όταν κατεβήκαμε, δεν βλέπαμε μπροστά μας από τον καπνό. Τρέχαμε να απομακρυνθούμε. Ένας από τους επιβάτες έσπασε το πλαϊνό παράθυρο για να γλιτώσουν από τις αναθυμιάσεις συνάδελφοί του που αντιμετώπισαν οξύτατα αναπνευστικά προβλήματα. Και μέσα στην προσπάθειά τους να φύγουν από το αυτοκίνητο, φαίνεται πως υπέστη κάποιους τραυματισμούς, ελαφρούς, στα νεαρά άτομα, 20-30, γύρω στα 25 έτη. Με ελαφρά, όπως αποδείχθηκε, προβλήματα οφθαλμικής κλίσης και αναπνευστικά προβλήματα. Διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν συνολικά 8 άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών στο Βενιζέλιο, με δύσπνοια, ζάλη και τάσεις για εμετό, ενώ τουλάχιστον ένας νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί. Όχι, δεν βγήκαν από τα τζάμια, απλά κάποιο παιδί έσπασε στο τζάμι, μήπως και χρειαστεί να... Γιατί δεν ξέραμε τι θα συμβεί και πόσο γρήγορα θα βγαίναμε έξω και το έσπασε για να μήπως χρειαστεί. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο και κυκλοφοριακό κομφούζιο για αρκετή ώρα με τους πυροσβέστες να ρίχνουν νερό υπό το φόβο ανάφλεξης. Η τροχιά Ηρακλείου που πραγματοποίησε αυτοψία αναμένεται να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια του περιστατικού, το οποίο θα μπορούσε να πάρει δραματική τροπή. Και κάποια από αυτά που είχαν κάποια ιστορικά βολικών σημάτων, άθματος δηλαδή, εισέπνευσαν καπνό. Και μετά παραμονή γύρω στη 9.30 ώρα είναι καλά τα παιδιά και έτοιμα φεύγουν για τα σπίτια. Για τα σπίτια, στην πάση περιπτώσει, έχουν πάρει εξοικείο χωρίς να υπάρχουν άλλα παιδιά.